Καλησπέριζω τον Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Θανάση Θοχαρόπουλο. Κύριο Θοχαρόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μελικόνη, καλησπέρα και στους τηλεθέατες. Λοιπόν, συνεχίζετε να καταλογίζετε τα πάντα στην κυβέρνηση για την πανδημία και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, βλέπουμε ότι όλη η Ευρώπη ανοιγοκλίνει, η Γερμανία παραμένει σε lockdown και εκεί και οι επιχειρηματίες της εστίασης επίσης τραβάνε τα μαλλιά τους, να το πω έτσι όπως γίνεται και εδώ. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν η κυβέρνηση εδώ να φταίει για όλα όταν πάνω κάτω είναι η ίδια κατάσταση σε όλη την Ευρώπη? Πρώτον, εμείς κύριε Μελικόνη δεν ασκούμε μια τυφλή αντιπολίτευση. Θυμάστε ότι στο πρώτο κύμα της πανδημίας είπαμε ότι η χώρα θα πάει καλά. Αυτό το οποίο λέμε τώρα, στο δεύτερο κύμα της πανδημίας και πιθανόν στο τρίτο, το οποίο φαίνεται ότι είναι πρώτο πυλόν, είναι ότι η χώρα δεν έκανε τίποτα, η κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα να προετοιμαστεί μεταξύ πρώτης και δεύτερης φάσης. Με λίγα λόγια, δεν έκανε τίποτα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι. Και σήμερα που μιλάμε, αυτό το οποίο βλέπουμε στα μέσα είναι μια παράδεκτη εικόνα. Και δεν συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έκανε τίποτα για τα σχολεία. Γύρισαν οι μαθητές ακριβώς όπως πήγαιναν στις τάξεις τους πριν ξεσπάσει το πρώτο κύμα της πανδημίας. Τι εννοεί, η Ιταλία έκανε πράγματα μεταξύ πρώτου και δεύτερου κύματος. Μπαίναν ένα άτομο σε κάθε θρανείο, αύξησαν τις τάξεις. Έκανε κάποια πράγματα. Δεν έκανε τίποτα. Μια κυβέρνηση η οποία ήταν απολύτως εφησυχασμένη. Με αποτέλεσμα. Η έξαρση, εμείς δεν λέμε ότι φταίει για τον κορονοϊό η κυβέρνηση. Φταίει για την έξαρση η οποία συμβαίνει σε συγκεκριμένες εστίες. Για παράδειγμα, είναι τυχαίο που στο προηγούμενο, στο δεύτερο κύμα, υπήρχε μεγάλη έξαρση στη Βόρεια Ελλάδα και προερχόταν αυτή η έξαρση από συγκεκριμένες εστίες με εργοστάσια και επιχειρήσεις οι οποίες ουσιαστικά δεν γινόταν μαζικά τεστ, δεν προβλεπόταν μαζικά τεστ. Είναι τυχαίο και στη Δυτική Αττική ότι συνέβη το ίδιο. Όπου υπάρχουν, ξέρετε, εργαζόμενοι σε μονάδες, όπου δεν έχει προβλέψει η κυβέρνηση τεστ μαζικά, να συνταγογραφούνται τα τεστ. Αυτά δεν συμβαίνουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Μελικόνη, αυτά που σας λέω τώρα. Συμβαίνουν από μια ελληνική κυβέρνηση, η οποία δεν κάνει τίποτα και απλώς περιμένει, στην ουσία με το άνοιξε, κλείσε, κλείσε, άνοιξε, με αυτή τη μέθοδο ουσιαστικά, η οποία δεν δίνει αποτέλεσμα ούτε στην οικονομία, αλλά ούτε στο θέμα δημόσιας υγείας, να προσπαθεί να έρχεται εκ των υστέρων. Να αντιμετωπίσει αυτά που αντιμετωπίζονται πλέον πολύ δύσκολα. Κύριε Θοχαρόπουλε, σήμερα είδατε την συζήτηση που έγινε στη Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Μεταξύ άλλων, αυτό που ξεχωρίζει είναι μία δήλωση βόμβα που λέμε και εμείς έτσι με τα κλισέ μας οι δημοσιογράφοι, του κυρίου Τσιόδρα, του επικεφαλής λοιμοξιολόγου, ο οποίος είπε ότι αν επικρατήσουν οι μεταλλάξεις, βλέπει 7 με 8 χιλιάδες νέα κρούσματα κάθε εβδομάδα. Με δεδομένο ότι και χτες και σήμερα έχουμε πάνω από 1000 κρούσματα. Άρα, αν συνεχίσουμε έτσι, και τώρα που δεν έχουν επικρατήσει μεταλλάξεις, την άλλη Τρίτη θα έχουμε κλείσει 7.000 κρούσματα. Θέλω να σας ρωτήσω εάν υποψιάζεστε ότι τέλος πάντων η σημερινή εισήγηση του εδώ και πολύ καιρό σιωπηλού κυρίου Τσιόδρα, εν πάση περιπτώσει, συνδέεται και με τα σκληρά μέτρα που όλα δείχνουν ότι έρχονται. Κοιτάξτε, πράγματι η επισήμανσή σας είναι σωστή, ότι αυτό το οποίο είπε ουσιαστικά ο κ. Σιώδης είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα, διότι έχουμε πλέον 1000 κρούσματα τη μέρα. Και χθες και σήμερα. Στρώνει το χαλί, λοιπόν. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι εδώ υπάρχουν δύο δεδομένα. Πρώτον, εμείς σας καταθέσαμε ερωτήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στις νέες επιτροπές θεσμών και διαφάνειας. Απαντήσεις δεν πήραμε. Θέσαμε ερωτήσεις σε σχέση με τη διπλή καταγραφή. Θυμάστε, η χαμός έγινε με τη διπλή καταγραφή. Ναι, γι' αυτό έγινε ουσιαστικά και η σύγκληση με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου ουσιαστικά μέχρι και συνάδελφοί σας διώχθηκαν από μέσα μαζικής ενημέρωσης επειδή βγάλαν αυτά τα στοιχεία το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κάναμε ερωτήσεις σε σχέση με τα πρακτικά της Επιτροπής, τα οποία δεν δημοσιεύονται τα πρακτικά της Επιτροπής. Δεν μας δίνονται λοιπόν από την κυβέρνηση τα πρακτικά σε σχέση με το πώς λειτουργούν ορισμένες καταστάσεις, σε σχέση με το αν υπήρχαν ή όχι εισηγήσεις για συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία συμβαίνουν, για το άνοιγμα του τουρισμού, αν υπήρχε εισήγηση να γίνει έτσι χωρίς τεστ ή όχι, η εισήγηση ήταν να γίνουν με τεστ παντού το καλοκαίρι και όλα αυτά. Δεν πήραμε απαντήσεις, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το θέμα είναι το εξής. Η κυβέρνηση δεν μπορεί όσο και να θέλει να κρυφτεί πίσω από την Επιστημονική Επιτροπή. Και τι εννοώ με αυτό? Είναι η δική της ευθύνη αυτά τα οποία κάνει. Και προσπαθεί πολλές φορές να τα χρεώσει αν.
Είναι δικές τις αποφάσεις πολλές φορές που παίρνει και ορισμένες φορές, όπως διαπιστώνουμε, δεν μπορεί κανένας επιστήμονας να είχε εισηγηθεί για παράδειγμα πράγματα τα οποία συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό λέμε διαφάνεια. Και διαφάνεια δεν υπάρχει. Όσο δεν μας δίνονται τα στοιχεία, όσο δεν ενημερωνόμαστε για τις εισηγήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής και για το τι τελικά αποφασίζεται από την κυβέρνηση, τα άνοιξε, κλείσε, είναι μια κατάσταση η οποία και τα κλείσε, άνοιξε, αν δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος σε μια στρατηγική. Τι ανοίγω, τι προχωράω, με ποιο στάδιο, σιγά σιγά με βάση ποια δεδομένα, τότε θα πηγαίνουμε δυστυχώς σε χειρότερες καταστάσεις. Δεν είναι δεδομένες αυτές οι χειρότερες καταστάσεις. Μπορούν να αποφευθούν, έστω και σήμερα. Αρκεί να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα, έστω και τώρα, να συνταγογραφούνται τα τεστ, να πυκνώσουν τα δρομολόγια, να γίνουν ουσιαστικά αυτά τα οποία γίνονται σε ορισμένες χώρες και αποδίδουν σε ορισμένες χώρες. Μέχρι και σήμερα δεν γίνονται. Άρα, εάν πάμε σε καθολικό lockdown, όπως σεναριολογείται και φημολογείται, αυτή τη φορά θα αποδώσετε την πολιτική ευθύνη στην κυβέρνηση, δεν θα είναι κάτι το οποίο είναι από αυτά που δεν μπορείς να αποφύγεις λόγω του κορονοϊού? Κοιτάξτε, αν αυτά τα οποία γίνονται σήμερα συνεχίζουν να γίνονται, δηλαδή αν δεν παίρνει κανένα μέτρο για να γίνονται τεστ δειγματοληπτικά έτσι ώστε να βλέπουμε τη διασπορά του ιού σε διάφορες περιοχές, αν δεν παίρνονται τα μέτρα τα οποία πρέπει να παίρνονται στα σχολεία, στους εκπαιδευτικούς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και πολλά παραδείγματα που μπορούσα να σας φέρω, στους χώρους εργασίας, τότε θα φτάσουμε στο σενάριο αυτό το οποίο αναφέρεστε, το οποίο θα είναι ένα σενάριο το οποίο όμως θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Αυτό λέω, δεν είναι δεδομένα τα σενάρια. Δεδομένο θα καταστεί εφόσον συνεχίζεται αυτή η πολιτική της κυβέρνησης. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα, ταυτόχρονα με το αδιέξοδο των εμβολιασμών. Το αδιέξοδο των εμβολιασμών, το οποίο έχει ευθύνες βεβαίως αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ευθύνες όμως και η κυβέρνηση. Και 1.218 εμβολιαστικά κέντρα υποσχόταν ο κ. Μητσοτάκης. Δεν υπάρχουν αυτά τα εμβολιαστικά κέντρα. Υποσχόταν πράγματα τα οποία θα επιληθούν διαμαγείας μέσω των εμβολιασμών. Κατάλαβε τώρα το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Και αντί να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει την πρόταση την οποία έχουμε καταθέσει εμείς και βρίσκει ευήκο αότα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αρθεί η πατέντα για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, να αντιμετωπιστεί δηλαδή ως δημόσιο αγαθό, κάνει μια πρόταση η οποία ουσιαστικά είναι ανεφάρμοστη και απορρίπτεται με τιμή από όλους τους Ευρωπαίους σε σχέση με το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Δυστυχώς τον ενδιαφέρει τον κύριο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή και τη Νέα Δημοκρατία μόνο η επικοινωνία. Δεν τους ενδιαφέρει η ουσία σε ένα κρίσιμο τέτοιο ζήτημα. Και το λέω πραγματικά λυπάμαι, διότι θα έπρεπε να υπάρχει συνεννόηση, θα έπρεπε να υπάρχει εθνική συνεννόηση σε αυτό το ζήτημα, να μπορούμε. Εμείς προτείναμε, θυμάστε κύριε Μελικόν, μέχρι κοινό Υπουργό Υγείας προτείναμε. Μέχρι κοινό Υπουργό Υγείας προτείναμε, για να μπορέσει η χώρα να βγει από αυτή την κρίση χωρίς να υπάρχουν αδιέξοδες πολιτικές και μικροκομματικές λογικές. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν το αποδέχεται. Κύριε Θεογαρόπουλε, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει την τελική μορφή του προγράμματός του. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το πρόγραμμα δεν θα έχει εκ των πραγμάτων προσωρινό χαρακτήρα? Τι εννοώ? Ακόμη καλά δεν ξέρουμε αν θα πάμε σε τρίτη καραντίνα, ενώ τις κανονικές, όχι την καραντίνα με μποτιλιάρισμα που ζούμε τώρα. Δεν ξέρουμε τη ζημιά στην οικονομία. Ήδη στο Υπουργείο Οικονομικών καταρτίζουν συμπληρωματικό προϋπολογισμό και έχουμε 3 Φεβρουαρίου σήμερα. Οπότε, εκ των πραγμάτων, με τα δεδομένα να αλλάζουν από μέρα σε μέρα, αυτό το πρόγραμμα δεν θα έχει μια προσωρινότητα? Κύριε Μελικόν, επειδή αναφέρατε την οικονομία, θα πω αμέσως γι' αυτό, αλλά να πω ότι και αυτά που σημαίνουν στην οικονομία δεν είναι δεδομένα. Υπάρχουν πολιτικές κυβέρνησεις οι οποίες είναι αδιέξοδες. Θα έπρεπε άμεσα να υπάρξει ένα πρόγραμμα γενναίας μη επιστρεπτείας ενίσχυσης, όχι δάνεια δηλαδή στους μικρομεσαίους. Θα έπρεπε να υπάρξει ρύθμιση για ουσιαστικά ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύεται. Αυτό που δημιουργήθηκε μέσα στην πανδημία, θα έπρεπε να υπάρξουν πολιτικές για να ρυθμιστεί και να υπάρξει ουσιαστικά απαλλαγή αυτού του προβλήματος και ταυτόχρονα και μείωση ΦΠΑ και άλλα τα οποία δεν γίνονται, επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών. Θα μπορούσα να λέω πολλά τα οποία δεν γίνονται δυστυχώς σήμερα με αποτέλεσμα οι μικρομεσαίοι που μας βλέπουν τώρα, κύριε Μελικόν, να είναι σε απόγνωση. Τώρα, σε σχέση με το δικό μας πρόγραμμα, εμείς αυτό το οποίο πράγματι παρουσιάζουμε αυτές τις μέρες είναι τις προγραμματικές μας θέσεις, το οπλοστάσιό μας, το προγραμματικό μας οπλοστάσιο, κύριε Μελικόν. Και πράγματι άργησε και να κατατεθεί, γιατί ακριβώς είχαμε αυτή τη διαδικασία με την πανδημία και αναπροσαρμοζόταν όλη αυτή την περίοδο. Αυτό το στοιχείο υπήρξε τώρα. Αυτό το δεν τελείωσε η πανδημία. Ακριβώς. Μα
Γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι εκλογικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Είναι οι προγραμματικές μας θέσεις, mm-hmm. οι δικές μας θέσεις σε όλα τα ζητήματα, από την εξωτερική πολιτική, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θέματα ανισοτήτων, άρσης των ανισοτήτων, τα θέματα mm-hmm. για την πράσινη μετάβαση. Το εκλογικό πρόγραμμα, την κατάλληλη στιγμή, θα λαμβάνει υπόψη τη συγκυρία η οποία θα υπάρξει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα mm-hmm. και θα κατατεθεί στον ελληνικό λαό. Όμως πρέπει να γνωρίζει τις θέσεις μας. Πρέπει να γνωρίζει τις θέσεις μας ανεξάρτητα mm-hmm. της όποιας δεδομένης συγκυρίας η οποία υπάρχει. Νομίζω είναι ένα βήμα αυτό, διότι είμαστε από τους λίγους χώρους που και απολογισμός έχει γίνει και προχωράει αυτή τη στιγμή στις προγραμματικές του θέσεις. Και με όλα αυτά και με τη διακήρυξή μας και με την προοδευτική συμμαχία που αποφασίσαμε, και θέλω mm-hmm. να το ακούσουν αυτό όλοι οι τηλεθεατές, γιατί είναι κρίσιμο θέμα, να στήσουμε παντού την προοδευτική συμμαχία σε όλους τους κοινωνικούς χώρους, στην αυτοδιοίκηση, στους εργασιακούς χώρους. Το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε αμέσως, άμεσα να υπάρχει εναλλακτική προοδευτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όποτε και αν επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης να δραπετεύσει των ευθυνών του μέσω εκλογών. Κύριε Φθοχαρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, κύριε Μελικό.